Είναι από το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου. Είναι το κεφάλαιο Μη, 40 κεφάλαιο από το βιβλίο Ισαΐα του προφήτου. Μη κεφάλαιο από το βιβλίο Ισαΐα του προφήτου. «Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη, διότι έλαβε εκ της χειρός του Κυρίου διπλάσιον δια πάσας τας αμαρτίας αυτής. Φωνή βοόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραξ θέλει ψωθεί, και πάν όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί, και τα σχολιά θέλουν συγκίνει ευθέα και η τραχή στόπιο μαλλί, και δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί, και πάσα σάρξο μου θέλει δει, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Φωνή λέγουσα, φώνησον και είπε, τι να φωνήσω, πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, διότι πνεύμα Κυρίου έπνευσεν επ' αυτό, χόρτος τη αληθεία είναι ο λαός, ο χόρτος εξηράνθη, ο άνθος εμαράνθη, ο λόγος όμως του Θεού μένει στον αιώνα. Σύ ο φέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Σύ ο φέρον αγαθάς αγγελίας στην Ιερουσαλήμ, ύψισον ισχυρός τη φωνή σου, ύψωσον μη φοβού. Υπέ προς τας πόλεις του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού Κύριος, ο Θεός θέλει ελθεί με τα δυνάμεως και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι με ταυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν και συνάξει τα αρνία δια του βραχίων ως αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Αμήν. Προφητικός λόγος του Θεού Θεόπνευστος, αιώνιος, απευθύνεται στις καρδιές των ανθρώπων, στην πραγματικότητα απευθύνεται στην καρδιά του κάθε ενός εκ των ανθρώπων ξεχωριστά, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του προφητικού λόγου είναι παρηγορητικός. Και είναι παρηγορητικός γιατί ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, έχει ανάγκη παρηγοριάς, γιατί η ζωή αυτή την οποία βιώνουμε και ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες αλλά και πάντοτε είναι γεμάτη θλίψεις, καθώς και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει εις τον κόσμο αυτόν θα έχετε θλίψεις. Πλην μη φοβήστε, γιατί εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα τον νικήσετε, και αυτή είναι η θλίψη, αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας του κόσμου, η πίστη ημών. Μέσα λοιπόν στην τεθλιμμένη οδό την οποία διέρχεται ο λαός του Θεού, γιατί ο λόγος του Θεού απευθύνεται στο λαό του Θεού. Τα λόγια είναι παρηγορητικά, αλλά και η εντολή που μας δίνει ο Θεός είναι να παρηγορούμε. Και όπως αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού είναι ότι μπορούμε να παρηγορήσουμε μόνο όταν μας παρηγορεί ο Θεός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτήρμων και Θεός πάσης παρηγορίας, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη μας». Για ποιο λόγο? Για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε όλους τους εν πάση τη θλίψη με την ίδια παρηγορία με την οποία παρηγορούμε θα εμείς αυτοί υπό του Θεού. Και το μήνυμα είναι πώς παρηγορεί ο Θεός το λαό του, αλλά και πιο συγκεκριμένα πώς εγώ θα παρηγορούμε από το Θεό. Έχω ανάγκη παρηγοριάς. Και ποιος δεν έχει ανάγκη? Αλλά εγώ λέω για τον εαυτό μου ότι σήμερα έχω ανάγκη παρηγοριάς. Και εκείνος ο οποίος πραγματικά μπορεί να με παρηγορήσει είναι ο Θεός, αλλά το ερώτημα είναι πώς.
πώς θα παρηγορηθώ σήμερα, πώς θα παρηγορηθώ αύριο, πώς θα παρηγορούμε πάντοτε. Και έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού έρχεται να εξηγήσει. Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και επαναλαμβάνω, εσείς οι οποίοι έχετε παρηγορηθεί από το Θεό, γιατί αν δεν έχουμε παρηγορηθεί δεν μπορούμε κανένα να παρηγορήσουμε. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, φωνήσατε προς αυτήν, και αυτή είναι η παρηγοριά, ότι ο καιρός της ταπεινώσεως, της εξουθενώσεως, της ταλαιπωρίας επληρώθη. Γιατί? Διότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη. Το πρώτο βήμα λοιπόν για να απολαμβάνω την παρηγοριά του Θεού είναι να συγχωρεθούν οι ανομίες μου και οι αμαρτίες μου, και υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που λέγει στη συνέχεια, διότι έλαβεν εκ της χειρός του Κυρίου διπλάσιον δια πάσας τας αμαρτίας αυτής, δηλαδή να επέμβει ο Θεός με εκπαιδευτική δοκιμασία ταλαιπωρίας, θλίψης, για να μετανοήσω και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου. Γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συγχωρεθούν οι ανομίες μου αν εγώ δεν καταλάβω τις ανομίες μου, μετανοήσω, εξομολογηθώ στο Θεό και ζητήσω το αίμα του Χριστού να με καθαρίσει. Ο ένας τρόπος είναι λοιπόν η εκπαιδευτική δικαιοσύνη και κρίση του Θεού. Ο άλλος τρόπος όμως είναι ο εύκολος και ο ευάρεστος των Θεών, που είναι να πάω εγώ σήμερα στο Θεό, όχι δικαιωμένος, όχι με την έννοια δεν φταίω εγώ, ο άλλος φταίει, δεν φταίω εγώ, οι άλλοι φταίνε, αλλά να πάω στο Θεό και να πω, Κύριε, όλη η ευθύνη είναι δική μου. Και να το εννοώ αυτό. Έστω και αν δεν καταλαβαίνω πού είναι όλη η ευθύνη δική μου. Αλλά το βέβαιο είναι, αδελφοί, επειδή είναι και γραμμένο τις πολλά πτεωμενάπαντες, ότι η ευθύνη είναι δική μας. Και αν αρχίζουμε να ψάχνουμε, να βρίσκουμε ανθρώπους για να τους φορτώσουμε την ευθύνη μας, ποτέ δεν θα μπορούμε να παρηγορούμεθα από τον Θεό και ούτε να παρηγορούμε τους άλλους. Η ευθύνη είναι δική μου. Εγώ φταίω. Εγώ θα μπορούσα να είχα προσευχηθεί περισσότερο. Εγώ θα μπορούσα να είχα κάνει περισσότερα και πιο και περισσότερα πράγματα και πιο οδηγούμενα από το Πνεύμα το Άγιο πράγματα. Εγώ θα μπορούσα να ήμουν πιο γλυκός και πιο τρυφερός. Εγώ θα μπορούσα να είμαι πιο ταπεινός. Εγώ φταίω. Είναι ο εύκολος τρόπος. Εγώ φταίω, Κύριε, γι' αυτό σε παρακαλώ κάνε να βρω χάρη ενώπιόν σου. Ζητάω το αίμα του Χριστού να με καθαρίσει, μετανοώ. Και αν έχω μάλιστα προσδιορισμένα μέσα στην καρδιά μου τα λάθη μου, είναι ακόμη πιο εύκολο το πράγμα. Αλλά και αν η καρδιά μου που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, δεν με αφήνει να καταλάβω τα δικά μου τα σφάλματα, πάλι επί το λόγο σου, Κύριε, έρχομαι ενώπιον σου σαν ένοχος και ζητάω να βρω χάρη, έλεος, συγχώρεση, για να τελειώσει ο καιρός της ταπεινώσεώς μου, για να τελειώσει ο καιρός της ταλαιπωρίας μου, για να έρθει η παρηγοριά σου. Το πρώτο λοιπόν βασικό είναι να πλησιάσω το Θεό σαν ένοχος, με πλήρη συνείδηση ότι δεν φταίει εκείνος, εκείνη, οι άλλοι, εγώ προσωπικά φταίω για όλα. Και τότε ακούγεται η φωνή του Θεού. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου για να έρθει να με παρηγορήσει, να σε παρηγορήσει. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμνατε την εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πώς? Θέλω να έρθει ο Κύριος να με επισκεφθεί. Πώς όμως να ετοιμάσω την οδόν του Κυρίου?
καταλαβαίνω να μετανοήσω για να φτάσει ο καιρός που θα τελειώσει η ταπείνωσή μου, η ταλαιπωρία μου, η δυστυχία μου, αλλά για να τελειώσει πραγματικά πρέπει να έρθει ο Κύριος στη ζωή μου, και για να έρθει ο Κύριος στη ζωή μου η φωνή του Βοόντος εν τη ιερή μου λέγει «Εσύ ετοίμασε την οδόν για να έλθει ο Κύριος στη ζωή σου και να σε παρηγορήσει». Πώς? Πρώτον, πάσα φάραξ θέλει υψωθεί. Εγώ λέω πρέπει να υψωθεί. Κάθε εξουθένωσης που υπάρχει μέσα στην καρδιά μου για κάποιους πρέπει να υψωθεί. Πρέπει να γεμίσει, και το γέμισμα αυτό είναι μόνο με αγάπη. Αυτό τον οποίον έχεις εξουθενήσει, αυτόν τον οποίον έχεις και περιφρονήσει και συνεχίζεις να περιφρονείς, όλους αυτούς, για να ετοιμάσεις την οδόν του Κυρίου να έρθει να σε παρηγορήσει. Και η παρηγοριά του Θεού, αδερφοί, δεν είναι λόγια, είναι έργο, αλήθεια. Το πρώτο πράγμα λοιπόν για να ετοιμάσεις την οδόν του Κυρίου να έρθει προς εσένα είναι να αποβάλεις κάθε εξουθένωση από την καρδιά σου για οποιοδήποτε, οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Το δεύτερο, πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Κάθε υπερηφάνεια από μέσα σου να την ανακαλύψεις, να την καταδικάσεις και να ταπεινωθείς. Πώς? Ενδύθητε, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη εις αλλήλους. Εάν δεν ταπεινωθείς, δεν μπορείς να βρεις χάρη από το Θεό, και αν δεν μπορείς να βρεις χάρη από το Θεό δεν μπορεί να έρθει ο Κύριος να σε επισκεφθεί και να σε παρηγορήσει. Σήμερα το μάθημα είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, για την καθημερινή μας ζωή. Τρίτον, τα σχολιά θέλουν γίνει ευθέα. Κάθε πονηριά στο μυαλό σου, στην καρδιά σου, στη σκέψη σου, στη ζωή σου πρέπει να γκρεμίσει, να φύγει και να έρθει απόλυτη ειλικρίνεια και καθαρότητα στη ζωή σου. Και τέταρτον, οι τραχείς τόποι να γίνουν ομαλοί, και κάθε σκληρότητα, αγριάδα, θυμός να εξαφανιστεί. Τέσσερα πράγματα λοιπόν, αν τα κάνεις, αν τα κάνω, ετοιμάζουμε την οδόν για να έλθει ο Κύριος και να μας επισκεφθεί. Επαναλαμβάνω, πρώτον, κάθε περιφρόνηση εξουθένηση σε οποιοδήποτε καταδίκασέ τη. Δεύτερον, κάθε υπερηφάνεια στη ζωή σου γκρέμισέ τη και ταπεινώσου μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Τρίτον, κάθε πονηριά απόβαλέ τη από τη σκέψη σου, τη ζωή σου. Και τέταρτον, κάθε σκληρότητα, θεμό και αγριάδα μετανόησε και πάρε πνεύμα πράο και ησύχιο που είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού. Και τότε η δόξα του Κυρίου θα φανερωθεί σε σένα, και κάθε σάρξ, κάθε άνθρωπος θα δει τη δόξα του Κυρίου σε σένα, γιατί το στόμα του Κυρίου ελάλησε και όταν μιλάει ο Θεός εξάπαντος εκτελείται. Όμως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Φωνή λέγουσα, φώνησον και είπε. Τι να φωνήσω? Πάσα σάρξ, κάθε άνθρωπος είναι χόρτος και όλη η δόξα του ανθρώπου είναι ως το άνθος του αγρού. Ο χόρτος ξηράθηκε, το άνθος μαράθηκε, διότι το πνεύμα του Κυρίου έπνευσε επ' αυτό. Χόρτος, τι αληθεία είναι ο λαός, ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράθη, ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει στον αιώνα. Υπάρχει μια μεγάλη παγίδα. Η ανθρώπινη δύναμη, η ανθρώπινη δόξα και η ανθρώπινη ελπίδα, είτε καθώς τη βλέπεις στον εαυτό σου και θα πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου, γιατί μπορεί όλα να τα έχεις κάνει, αλλά αν δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου από την ανθρώπινη δύναμη, δόξα, ελπίδα, δεν μπορεί να έρθει ο Θεός στη ζωή σου. Αλλά
Και αν ακόμη αυτή την ανθρώπινη δόξα, δύναμη και ελπίδα τη βλέπεις σε άλλους ανθρώπους ή σε άλλες καταστάσεις ή σε άλλα πράγματα και ελπίζεις αυτά, τότε αντί να είσαι ευλογημένος περιμένοντας την ευλογία του Θεού, θα είσαι καταραμένος και θα έρθει η κατάρα του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να ελπίζουμε στον Κύριο και μόνο στον Κύριο και να βλέπουμε και να περιμένουμε τη δόξα του Θεού και μόνο τη δόξα του Θεού. Η δόξα η ανθρώπινη είναι σαν χορτάρι σε ένα λουλούδι που για λίγο είναι, ξεραίνεται, μαραίνεται, χάνεται. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός που μένει στον αιώνα. Γι' αυτό μόνο δόξα από το λόγο του Θεού περιμένουμε. Μόνο τη χάρη του Θεού μέσα από το λόγο του Θεού θέλουμε, ζητάμε, εξητούμε. Και καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος εξητάει τον Κύριο, σε αυτόν ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης. Και τώρα το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα σε παρηγορήσει, γιατί ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα και ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος αλλά παρηγορητικός. Και ήρθε η σειρά σου και έρχεται η σειρά σου τώρα να παρηγορείς και εσύ τους άλλους. Βόηθησέ μας, Θεέ μου. Έτσι είναι χρήσιμος ο άνθρωπος. Εάν δεν μπορείς να παρηγορήσεις, δεν έχεις την τέχνη, που δεν είναι τέχνη, την ικανότητα, που δεν είναι ικανότητα ανθρώπινη. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα να παρηγορείς, είσαι ένας άχρηστος χριστιανός. Άχρηστος. Αν δεν μπορείς, όχι με λόγια, το ξαναλέω, την ικανότητα, τη δυνατότητα, την τέχνη, όχι όμως δι' ανθρώπινης δυνάμεως, σοφίας ή ικανότητος, μόνο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Άχρηστος χριστιανός δεν κάνεις για τίποτα. Αν δεν μπορείς να παρηγορείς τον αδελφό σου που σε έχει ανάγκη, τον άνθρωπο που σε έχει ανάγκη, αν δεν μπορείς να ενισχύεις και να στηρίζεις κάθε άνθρωπο που φέρνει ο Θεός δίπλα σου σαν τον καλό Σαμαρίτη, τότε δεν κάνεις για τίποτα. Άχρηστος. Έχετε δει ανθρώπους που είναι άχρηστοι? Προσλαμβάνεις ένα στη δουλειά σου να δουλέψει, να υπηρετήσει, τίποτα δεν κάνει καλό. Έχει άλλα στο μυαλό του, είναι τεμπέλης. Τον κρατάς μια μέρα, δύο μέρες, λες για να δούμε την τρίτη μέρα θα στρώσει. Άντε παιδί μου, πήγαινε στην ευχή του Θεού, δεν κάνεις. Είναι σαν τη σικιά που είχε στον αμπελώνα του ο Γεωργός. Πηγαίνει, τη βλέπει μια χρονιά, δεν κάνει σίκο. Δεύτερη χρονιά δεν κάνει σίκο. Τρίτη χρονιά δεν κάνει σίκο. Λέει, Κύριε, να την κόψουμε. Λέει, γιατί μας πιάνει και τον τόπο. Και λέει, αυτός που την περιποιούταν και φρόντιζε και τον αμπελώνα, άσε λέει ένα χρόνο ακόμη. Να την κλαδέψω, να την ποτίσω, να την κοπρίσω. Και αν και τότε δεν κάνει καρπό, κόφτη και πέταξε τη. Και αυτές οι παραβολές που μας λέει ο Κύριος δεν είναι για άλλους, είναι για σένα και για μένα. Για μας είναι. Εγώ δεν θέλω να είμαι άχρηστος χριστιανός. Εγώ θέλω να είμαι χρήσιμος στον Θεό και στους αδερφούς μου. Γιατί αυτό θέλει και ο Θεός. Και να το πω και πιο καλά. Στον Θεό και σε όλους τους ανθρώπους όσο το αφημών. Ένας χριστιανός έρχεται, φεύγει, καλό περνάει, τον υπηρετούν οι άλλοι και αυτός δεν κάνει τίποτα. Ο Απόστολος Παύλος λέει όμως ότι εις τούτο είμαστε δεδομένοι, είμαστε τεταγμένοι στο να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να στηρίζουμε τους αδερφούς μας. Αλλά δεν μπορεί κανείς να παρηγορήσει κανέναν, όπως είπαμε πριν, αν δεν παρηγορηθεί αυτός από το Θεό. Συ λοιπόν ο Φέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας
παρηγορητικάς αγγελίας. Για να μπορέσεις να παρηγορείς, ανέβας το όρο στο υψηλόν, το όρος του αγιασμού. Στο όρον το υψηλό σοι οφέρον αγαθάς αγγελίας στην Ιερουσαλήμ, ύψιωσον ισχυρός τη φωνή σου. Ύψιωσον μη φοβού. Και τι να λες, ιδού ο Θεός ημών. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αδελφοί. Ιδού ο Θεός ημών, ελεήμων, ικτήρμων, αγαθός, συγχωρητικός, μακρόθυμος, άγιος, ένδοξος, παντοδύναμος, πάνσοφος. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και τότε έρχεται ο Κύριος. Αλληλούια. Έρχεται να συνεργαστεί με αυτόν που φέρει αγαθάς αγγελίας παρηγορητικά λόγια. Αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός είναι τόσο αγαθός που μας έστειλε τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας δια του Ιησού Χριστού, για να μας παρηγορεί ο ίδιος ο Θεός, αλλά και δια του πνεύματος του Αγίου να μπορούμε να παρηγορούμε και εμείς το Θεό, τα αδέλφια μας δια του Ιησού Χριστού. Μην είμαστε άχρηστοι. Μέσα στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, η γυναίκα μας θέλει παρηγοριά, ο άντρας σας θέλουν παρηγοριά, τα παιδιά σας, οι γονείς σας, οι γέροντες θέλουν παρηγοριά, τα αδέλφια σας, οι συγγενείς σας, οι γείτονές σας χρειάζονται παρηγοριά. Γι' αυτό σε έχει σώσει ο Θεός. Αυτή είναι η αποστολή σου, αυτό είναι το έργο μας, να παρηγορούμε και να δείχνουμε τον Κύριο των δυνάμεων ότι συνεργεί στα λόγια μας. Ιδού ο Κύριος τότε θα έλθει μεταδυνάμεως και ο ισχυρός ο εξαπλωμένος βραχίων αυτού θα έχει εξουσία στα πάντα. Ο μισθός αυτού θα είναι μετ' αυτού για να αποδώσει σέκαστον κατά το έργο αυτού και αυτός θα βοσκήσει το πίμνιον το δικό του. Αυτός θα συνάξει τα μικρά τα προβατάκια στην αγκαλιά του με το βραχίωνά του και αυτός θα οδηγεί τα θυλάσσοντα. Και όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, από σένα, από το κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Όποιος κι αν είσαι, όποια κι αν είσαι, να γίνεις συνεργάτης του Θεού. Να μπορείς να παρηγορείς και όχι να εκνευρίζεις τους άλλους. Να μπορείς να παρηγορείς και όχι να θυμώνεις τους άλλους. Να στενοχωρείς τους άλλους. Να πληγώνεις τους άλλους. Να γκρεμίζεις τους άλλους. Να μπορείς να παρηγορείς, να στηρίζεις και να ενισχύεις. Και αυτό γίνεται μόνο όταν ο Θεός θα σε παρηγορεί, γιατί εσύ ξέρεις τον τρόπο που πρέπει να περπατάς για να παρηγορήσει και τον τρόπο που πρέπει να ενεργείς για να παρηγορείς δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Εντολή Θεού λοιπόν, παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας. Επαναλαμβάνω, εντολή Θεού για μας σήμερα. Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας. Λαλήσατε προς, παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, διότι συνεχωρήθη η ανομία αυτής. Αμήν. Κύριε μου, κάνε μας, Χριστέ μου, κάνε μας.